με τον κύριο Ιωάννου, που έχει να κάνει με το παρατηρητήριο τιμών για τη Δευτέρα της Καθαράς, εκείνα τα προϊόντα. Κύριε Δρουσιώτη, φαντάζομαι θα θέλατε να πείτε κάτι και για αυτό. Έχετε κάνει εσείς κάποια έρευνα? Φέτος η χρονιά δεν έχουμε κάνει οποιαδήποτε έρευνα. Ελπίζω η υπηρεσία, ο Αντώνης εκεί, να κάνουν την έρευνά τους. Οι τιμές που ισχύουν σήμερα είναι ελαφρώς ψηλότερες από τις περσινές, αλλά δεν έχουμε προβεί σε έρευνα φέτος Μάλιστα. ως Σας ευχαριστώ σύνδεσμος. πολύ, κύριε. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου, ελάτε να δούμε μαζί. Έτσι, όπως πρόλαβα να τα δω, πριν από λίγο βγήκε το παρατηρητήριο τιμών. Η γενική διαπίστωση είναι ότι είναι όλα πάνω. Λοιπόν, Και τα είναι... χόρτα και τα. Ακόμα και τα κάρβουνα είδα ότι πήγαν πάνω. Ενώ ό,τι χρειάζεται για τη Δευτέρα της Καθαράς είναι στα ύψη. Λοιπόν, συμπερασματικά είναι τέσσερα κύρια σημεία. Το ένα είναι ότι στα λαχανικά και στα φρούτα, συγκριτικά και με το 21 αλλά και με το 20, είναι φοβερά πιο ψηλές οι τιμές. Άρα έχουμε αυξήσεις σε αυτή την κατηγορία, θεωρώ ότι είναι λόγω εποχής. Επομένως έχουμε και αυξήσεις 40% σε σχέση με το 21. Σε σχέση με το 20 είναι λιγότερη αύξηση, διότι ήταν πιο ψηλές οι τιμές. Εκείνη τη χρονιά. Ναι, αλλά η Αγκινάρα, για παράδειγμα, που δεν ξέρω κιόλας, η Αγκινάρα που βλέπω εδώ ότι έχει αύξηση 186%, δηλαδή πέρσι την αγοράζαμε 90 σεντ, τώρα 2,56 η Αγκινάρα. Ακριβώς. Η άσπρη. Ναι. Που πάει πολύ την. Όχι μόνο την καθαρά Δευτέρα, αλλά. Όμως, Κάτια, γιατί αυτή. Ναι. Όμως, Κάτια, για την Αγκινάρα που το πήρε το παράδειγμα, το 20 ήταν 2,49, αν μπορεί να δείξει το συγκριτικό πίνακα. Επομένως, ναι, βλέπετε υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις. Όμως γενικά είναι πιο πάνω. Το δεύτερο συμπέρασμα για τα λαχανικά, μιας και είμαστε σε αυτή την κάρτα, ναι, είναι ότι σε σχέση με το παρατηρητήριο το μεγάλο του Φεβρουαρίου, στην κατηγορία λαχανικά έχουμε μειώσεις. Δηλαδή, αρχές Φεβρουαρίου είχαμε πιο ψηλές τιμές στα λαχανικά. Επομένως, αν συγκρίνουμε αυτά που πήραμε 9 Δευτέρου με τις σημερινές, δεν έχουμε εκμετάλλευση για την ώρα. Φυσικά οι τιμές μας, και πρέπει να το πούμε, αυτές ήταν τι ίσχυε χτες σε 72 προϊόντα, σε 77 σημεία πώλησης Παγκυπρίως. Mm. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί που κάποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Αλλά μπορούμε να δώσουμε αυτό το συμπέρασμα, ότι οι τιμές είναι καλύτερες από την προηγούμενο μήνα, όμως είναι πολύ πιο ψηλές σε σχέση, όπως δείχνει αυτός ο πίνακας, και με το 21 αλλά και με το 20. Ιδίως με το 21 είναι φοβερές αυξήσεις και στα αγκουράκια και στις ντομάτες και στις πατάτες. Επομένως αυτό είναι το συμπέρασμα για τα λαχανικά και τα φρούτα. Για όλα τα άλλα το συμπέρασμα μας είναι ότι έχουμε γενικά αυξήσεις σε διάφορα προϊόντα, όμως αν πάρουμε για παράδειγμα το χαλβά, ωραία, αυτό είναι καλό, θα δούμε εδώ ότι έχουμε επιλογές. Έψαξα συγκεκριμένα η χαλβά με γεύση βανίλια. Υπάρχουν δύο συσκευασίες που είναι ακριβώς η ίδια ποσότητα, αλλά είναι διαφορετικές τιμές. 429, 358. Άρα μπορούμε να επιλέξουμε. Και το δεύτερο είναι μπορεί να επιλέξουμε σημεία πώληση. Μπορεί ο ένας και αν είναι αλουβά, ο άλλος να είναι πιο. Συμφωνώ. Αλλά είναι και η ποιότητα σε αυτό. Τώρα τα θαλασσινά. Είναι, ξέρετε ότι η Δευτέρα της Καθαράς δεν επιτρέπονται κανονικά, λέει η θρησκεία μας. Ή κάνω λάθος, τα θαλασσινά. Φαίνεται όμως ότι ο κόσμος αγοράζει ψήνει θαλασσινά. Ναι, ναι. Κάποια επιτρέπονται, κάποια απαγορεύονται στο θέμα αυτό. Αλλά εμείς κοιτάξαμε όλη την κατηγορία, όπου και εδώ έχουμε αυξήσεις. Υπάρχουν σε κάποια, υπάρχουν μειώσεις. Επίσης υπάρχουν και επιλογές σε άλλα σημεία πώλησης. Καταλαβαίνω ότι δεν θα πας να αγοράσεις το χαλβά από εκεί και το άλλο από εδώ, αλλά να έχουν υπόψη τους οι καταναλωτές ότι υπάρχουν επιλογές και σε συσκευασίες και σε σημεία πώλησης. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να υποδείξουμε σημεία πώλησης. Είμαστε σε μια συζήτηση με τον Σύνδεσμο Υπεραγορών για το θέμα. Επομένως, όταν θα είμαστε έτοιμοι να υποδείξουμε και από πού μπορούμε να αγοράσουμε το πιο φθηνό Παγκύπριο, θα το κάνουμε. Για την ώρα λέμε υπεύθυνα ότι υπάρχουν επιλογές και σε συσκευασίες και σε σημεία πώλησης. Ας το ψάξουν οι καταναλωτές, αλλά και οι εμπορευόμενοι να το έχουν υπόψη τους ότι μέσα από το παρατηρητήριο ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει και να τους τιμωρήσει στην περίπτωση που είναι ακριβή.
Λαχανικά και φρούτα, πού είναι πιο φθηνά να αγοράζουμε, κύριε Ιωάννου, ενώ από ποιο σημείο πώλησης που βλέπετε. Και ισχύει και εδώ ότι όσο πιο μακριά, όσο απομακρυνόμαστε από τις πόλεις, αυξάνονται οι τιμές, όπως είναι το θέμα με το υγραέριο, την ποτήλια ναι, του δεν καζού. Δεν μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό από την έρευνα που κάνουμε, αλλά από γενικά από τα παρατηρητήρια που κάνουμε. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι οι μεγάλες υπεραγορές είναι σε θέση ισχύως. Πουλούν περισσότερα, άρα μπορούν να ελέγξουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τα μικρά παντοπολία, ειδικά στα ορεινά και με τα μεταφορικά κλπ., βρίσκονται σε πιο δύσκολη κατάσταση. Επομένως, δικαιολογημένα έχουν πιο ψηλές τιμές, αλλά ο καθένας θα δει βέβαια και από πού τον βολεύει να αγοράσει τα προϊόντα του. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, μας είπατε, κύριε Ιωάννου, είδαμε τα λαχανικά, τα άλλα προϊόντα κλπ. Έχει και ενδιαφέρον να δούμε και τα αρτοποιήματα. Είναι η λαγάνα, το κουλούρι, τα χινόπιτα, βλέπω εδώ η ελιωτή, που έχει να κάνει και με τις αυξήσεις που είδαμε το προηγούμενο διάστημα στο ψωμί γενικά, συγκριτικά. Άρα, αν το δούμε με το 2021 και 2022, επίσης μπορούμε να έχουμε κάποια πρόσθετα συμπεράσματα γι' αυτό συγκριτικά και με την... Σε αυτή την κατηγορία ειδικά είναι, εκτός από ένα που βλέπω εδώ, όλα είναι απάνω. Όλα είναι πιο πάνω, 19% κλπ. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχει και αυτό το τεράστιο θέμα των σιτηρών. Αυτό, το οποίο κάποιοι βέβαια, ας το πούμε, δεν είναι ψέμα, κάποιοι θα το εκμεταλλευτούν και στο θέμα εσχροκέρδεια. Δηλαδή, είχαμε μια καταγγελία ότι κάποιοι τα σιτηρά τα έχουν βάσει στις αποθήκες και μετά τον πόλεμο θα τα πουλήσουν παρόλο που δεν είχαν εισαγωγές πιο ακριβά. Ναι. Κύριε, έχετε λέγοντας... την πληροφορία, συζητάμε για σφροκέρδια, η δική σας υπηρεσία είναι αρμόδια να κάνει κάτι ή απλά το λέμε να το έχουν υπόψη. Ειδικά για τα σιτηρά δεν είναι είδος βασικής ανάγκης, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα είδη βασικής ανάγκης, όμως αυτά είδη βασικής ανάγκης επηρεάζονται από τα σιτηρά. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα θα συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή, θα είναι παρόντες και οι Υπουργοί Γεωργίας και η Υπουργός Ενέργειας για να συζητεί το θέμα. Δεν αφορά εγώ ρωτώ, κύριε Άννου, ποια είναι τα όπλα, τα εφόδια που έχουμε, αν θέλετε, στη φαρέτρα προστασίας του καταναλωτή, σε αυτά τα ενδεχόμενα που μας λέτε. Αν κάποιοι έχουν κλειδώσει σε αποθήκες πρώτη ύλη ή σιτηρά ή και άλλα, δεν ξέρουμε, για να βγουν μετά με πιο υψηλές τιμές. Αυτό μπορεί να γίνει και με λιπάσματα, αυτό μπορεί να γίνει με πολλά πράγματα. Ακριβώς. Άρα, το πρώτο το κομμάτι είναι θα δούμε τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Γεωργίας σε αυτό το κομμάτι. Εμείς επηρεαζόμαστε έμμεσα. Και σίγουρα επηρεάζει ο καταναλωτής. Το μόνο όπλο που διαθέτουμε εμείς είναι, για παράδειγμα, να βάλουμε πλαφόν, αν δούμε ότι δεν δικαιολογούνται οι αυξήσεις, σε αυτά τα βασικά είδη, δηλαδή στο ψωμί, για παράδειγμα. Ναι. Ή αν τελικά βάλουμε και το αλεύρι στα είδη τα οποία μπορούμε να βάλουμε πλαφόν. Άμα θέλουμε, μπορούμε να το εντάξουμε και αυτό. Ναι. Για την ώρα όμως, περιμένουμε αυτή τη σύσκεψη και αύριο, σήμερα είναι, αλλά και την άλλη εβδομάδα με το Υπουργείο Οικονομικών. Και τη συζήτηση στη Βουλή και θα επανέλθουμε εννοείται για το θέμα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωάννου. Παρακολουθούμε όλοι. Ευχαριστώ, καλό τριήμερο να ευχηθούμε. Στενά. Επίσης, να πούμε ότι είναι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή το παρατηρητήριο. Μπορεί ο καθένας από εσάς να μπει να δει, να συγκρίνει. Λοιπόν, τώρα θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα. Το έχουν ζητήσει και οι τηλεθεατές που αγωνιούν. Αν θα υπάρχουν και ελλείψεις σε φάρμακα από την κρίση στην Ουκρανία, από την εισβολή της Ρωσίας. Συνεπώς, θα χαιρετήσω τον κύριο Παναγιώτη Πέτρου, είναι ανώτερος λειτουργός του ΑΗ. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Και τον κύριο Χρήστο Αναστάση, είναι ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Παραγωγών Γενερικών Φαρμάκων στη χώρα μας. Καλό σας μεσημέρι και εσάς, κύριε Αναστάση. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Αναστάση, υπάρχει, μάλλον εσείς, κύριε Πέτρου, πείτε μας, πλευράς ΟΑΗ, υπάρχει ένα σχέδιο πλάνο διαχείρισης κρίσεων, τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να πληγεί το εμπόριο ή οι εισαγωγές έτσι, και να έχουμε πρόβλημα με φάρμακα? Ήδη υπάρχει αυτό το σχέδιο. Το είχαμε εφαρμόσει επιτυχώς σε κάποιες φορές και μόνο σε μονομένες περιπτώσεις είχαμε κάποιες δυστυχίες, κυρίως όσον αφορούσε τις επιπτώσεις από τον Brexit, όπου μέσω υπάρχει διαδικασία στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, μέσω της οποίας δύναται οι συνάδελφοι στο αρμόδιο Υπουργείο να προμηθευτούν φάρμακα από διάφορες χώρες, από πρεσβείες και από φάρμακα αποθήκες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι να μην υπάρχει κάποια σοβαρή ορατή απειλή,
από τον πόλεμο στην Ουκρανία για αυτό το θέμα. Ναι. Μας ανησυχεί λίγο, αν θέλετε, κύριε Πέτρου, γιατί ειδικά σε αυτό το θέμα με τα φάρμακα στον ΑΗ λειτουργεί λίγο σαν βραδίποδα σε αυτές τις θέσεις με τις παραγγελίες, ήδη που το λέγαμε και με τα εμβόλια κλπ. Το ζήσαμε και με την πανδημία που είχαν κλείσει, αν θέλετε, και λιμάνια εισαγωγές κλπ. Γι' αυτό τώρα ρωτάμε, είναι συγκεκριμένα φάρμακα που δεν μπορούν απλά να περιμένουν κάποιοι ασθενείς, χρόνοι υπάσχοντες κλπ. Λέτε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ασφαλώς δεν έχουμε πληροφορηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι η Ουκρανία, σαν μια τρίτη χώρα, δεν αποτελούσε χώρα σημαντική στην προμήθεια φαρμάκων. Από την τραβάνουμε, νομίζω, μια εταιρεία. Δεν είναι όμως κατά ανάγκη εκεί που είναι η πηγή του προβλήματος. Είναι όλα λυσιδωτά και στα λιμάνια και στις αερομεταφορές. Όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, κύριε Πέτρου, και κάθε χώρα θα κάνει το δικό της κουμάντο. Αυτό λέω. Σαφώς μια εισβολή αυτής της κλίμακας αναμένεται να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό όπως τις αεροπορικές μεταφορές ή τις ναυτικές μεταφορές. Αυτό είναι ένα αντιλέχτο. Απλώς όσον αφορά τώρα την Ουκρανία σαν μια χώρα στην οποία βασίζεται η κυπριακή αγορά στην προμήθεια φαρμάκων, νομίζω αυτό είναι ένα πολύ απομακρυσμένο σενάριο. Δεν έχουμε αναφορές και ευελπιστούμε τουλάχιστον να μην έχουμε ούτε επιπτώσεις στην αλυσίδα μεταφοράς φαρμάκων στην Κύπρο λόγω της εισβολής αυτής. Μάλιστα. Αλλά είμαστε σε γρήγορση να δούμε εάν όντως παρουσιαστεί κάποιο κενό στην όλη διαδικασία, να παρέμβουμε εγκαίρως ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις ή κενά στην επάρκεια φαρμάκων στην κυπριακή αγορά. Ναι, κύριε Πέτρου, γίνεται τώρα, έγινε γνωστό καλά, το ήδη είναι, αν θέλετε, μέσα στις πολιτικές των κυβερνήσεων ευρωπαϊκών χωρών, το θέμα του ιωδίου, του χαπιού αυτού που μπορεί να δράσει προληπτικά απέναντι στην παρενέργεια από πυρηνικά. Έχουμε στην Κύπρο διαθέσιμες αυτές τις ταμπλέτσες ή μπορούμε να προβούμε σε παραγγελίες προληπτικά πάντα? Θα προτιμούσα να μην το σχολιάσω αυτό το θέμα. Δεν έχω υπόψη μου καταρχάς αν έχουμε επαρχία. Απλώς νομίζω ότι περισσότερο αυτό με το ιόδιο είναι πιο πολύ πανικός παρά δεν αντιλέγω, κύριε Πέτρο, μην το κάνουμε με την κολχικίνη που υπάρχουν άνθρωποι που τη χρειάζονται και δεν έχουν.